να μπει ο Νίκος Παπανικολάου, γιατί ξέρω ότι αγάπησε αυτή την εκπομπή. I will relate the piteous consequence. Νομίζω μια εκπομπή η οποία δείχνει ήρωες της καθημερινότητας, ήρωες οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις, ψυχοπιεστικές καταστάσεις και οι οποίοι έχουν γίνει νικητές. Γιατί νομίζω ότι αυτό ήταν και το μήνυμα ουσιαστικά της εκπομπής. Έτσι δεν είναι εσύ που το ξέρεις καλύτερα. Και αυτό που... είναι και το μήνυμα της εκπομπής. Και αυτό είναι και το μήνυμα της εκπομπής, βεβαίως. Λοιπόν, 865 νέα κρούσματα κορονοϊού. Η Γιώτα Αρχοντάκη, βέβαια, στην πορεία της εκπομπής θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. 865. Είναι πολλά. Συνεχώς πολλαπλασιάζονται. Πολλαπλασιάζονται. Συνεχώς πολλαπλασιάζονται ακριβώς και δυστυχώς έχουμε φλερτάρει πλέον με τετραψήφια νούμερα. Δυστυχώς φλερτάρουμε πλέον σιγά-σιγά με τετραψήφια νούμερα. Νομίζω 200, συν 200 κρούσματα σήμερα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Με τη χθεσινή ημέρα, ακριβώς. Λοιπόν, Νίκο, ύπνος και κορονοϊός. Ύπνος και κορονοϊός, σαφώς. Κοιμάσαι καλά τελευταία? Δεν κοιμάμαι καλά τελευταία. Νομίζω ότι αυτό ισχύει για τους περισσότερους, ξέρεις. Έστω και αν σύμφωνα με έρευνες, ξέρεις, περίπου το 1 τρίτο των ανθρώπων παραπονούνται περιστασιακά ότι δεν έχουν καλό ύπνο. Ένα 10 με 15% συνήθως ηλικιωμένοι, οι οποίοι ηλικιωμένοι ρίστον παρόδο, ξέρεις, έχουν χτυπηθεί περισσότερο από τον κορονοϊό, είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κοιμούνται τόσο καλά τελευταία. Και φαίνεται ότι ο κορονοϊός, στα διάφορα προβλήματα τα οποία μας έχει φέρει, ναι, ένα, ίσως και το κυριότερο πρόβλημα που έχει φέρει, είναι στον ύπνο, κυρίως των ηλικιωμένων ανθρώπων. Το θέμα, βέβαια, Νίκο, είναι τι όνειρα βλέπουμε όταν κοιμόμαστε. Ναι, νομίζω ότι επίσης εκεί φαίνεται μια εντυπωσιακή διαφορά, εντυπωσιακή πρόοδο. Θα έχουμε τη δυνατότητα στην πορεία να το πούμε, γιατί βέβαια πραγματικά φαίνεται με βάση έρευνες ότι τα όνειρα που βλέπουμε τελευταία είναι εδώ περισσότερο αγχωμένα. Με ταλαιπωρεί η πνηλία μέσα εδώ στην εδώ βλέπουμε ημέρα. Λοιπόν το πώς ερωτήσεις για να καταλάβουμε το κατά πόσο, ναι, πάσχουμε από κάποια διαταραχή ύπνου. Με ταλαιπωρεί η πνηλία μέσα στην ημέρα. Δηλαδή κάποια στιγμή, ενώ κοιμάμαι τις 7-8 ώρες την ημέρα, τελικά έχω την αίσθηση ότι δεν ξεκουράζομαι και πολλές φορές θέλω να κοιμηθώ στη διάρκεια της ημέρας. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να κοιμηθούμε ίσως μισή ώρα παραπάνω, μία ώρα παραπάνω, και αν δούμε ότι και εκεί τα προβλήματα συνεχίζουν, η πνηλία δηλαδή μέσα στην ημέρα συνεχίζει, τότε νομίζω ότι είναι βασικό να επισκεφτούμε κάποιον ειδικό. Το δεύτερο είναι πάσχω από αϊπνίες. Όταν μιλάμε για αϊπνίες, κύριε Νίκο, μιλάμε για αϊπνίες δύο τύπων. Η πρωτοπαθής αϊπνία, δηλαδή αυτή που δεν μπορώ να κοιμηθώ, πέφτω, ναι, και δεν μπορώ να κοιμηθώ, στριφογυρίζω συνεχώς το κρεβάτι, και η δεύτερη είναι όταν ξυπνώ στη μέση της νύχτας και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Συνήθως αυτού του είδους οι αϊπνίες έχουν μια ψυχογενή βάση και οι αϊπνίες αυτού του είδους, όταν δεν μπορώ να κοιμηθώ, δηλαδή στην αρχή της νύχτας, μιλούμε για αϊπνίες οι οποίες συνήθως συνδυάζονται με αγχωτικές καταστάσεις, ενώ αυτές τις οποίες ξυπνώ στη μέση της νύχτας και δεν μπορώ να κοιμηθώ, συνδυάζονται με κατάθλιψη. Κινούμαι υπερβολικά στον ύπνο μου. Δυσκολεύομαι να διατηρήσω σταθερό πρόγραμμα ύπνου. Αυτό βεβαίως ισχύει πολύ στις νέες ηλικίες, εφήβους, οι οποίοι δεν διατηρούν σταθερό πρόγραμμα ύπνου και γι' αυτό λόγο δεν κάνουν τίποτα περισσότερο παρά να ξυπνούν και να κοιμούνται σε ακατάστατα ωράρια, πράγμα το οποίο δεν τους βοηθάει να κοιμούνται και να έχουν, ναι, ένα ξεκούραστο ύπνο. Το επόμενο είναι τα τέσσερα συστατικά του καλού ύπνου. Αν θα βάζαμε τα τέσσερα συστατικά του καλού ύπνου, είναι ύπνος μέσα σε μισή, το πολύ μία ώρα. Δηλαδή, κοιμάσαι μέσα σε μέσα μισή, σε μισή μία, ώρα. Μία ώρα να μπορέσεις να κοιμηθείς. Αυτός είναι καλός ύπνος. Κοιμάσαι? Εγώ ναι. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ κοιμάμαι, σηκώνομαι πάλι. Το θέμα είναι να μπορείς να κοιμάσαι από τη στιγμή που σηκώνεσαι. Και σύμφωνα πάλι με έρευνες, είναι ότι δεν πρέπει να ξυπνάμε πάνω από μία φορά. Στις μεγάλες ηλικίες, αυτή η μία φορά κάνουμε έτσι μια παραχώρηση, και στις μεγάλες ηλικίες άνω των 65 ετών, μιλούμε ότι μπορούν να ξυπνούν και δύο φορές, έως και τρεις φορές άνω των 65 ετών. Αλλά μέχρι τα 65 χρόνια δεν πρέπει να ξυπνάμε πάνω από μία φορά. Και να ξανακοιμηθούν βεβαίως. Δηλαδή, αν ξυπνήσουμε μέσα στη νύχτα, πρέπει να αποκοιμηθούμε το πολύ σε 20 λεπτά. Γιατί αν κάποιος δεν μπορεί να αποκοιμηθεί μέσα σε 20 λεπτά, τότε πραγματικά αρχίζουν τα προβλήματα, ή αυτό, αν το θέλεις, υποκρύπτει άλλα προβλήματα πλέον ψυχικής, ψυχολογικής φύσεως. Ο ύπνος πρέπει να καλύπτει το 85% του χρόνου που περνάμε στο κρεβάτι. Δηλαδή, να μην καθόμαστε στο κρεβάτι και να κάνουμε χίλια δυο άλλα πράγματα, υπολογιστής ή κάτι, αν το θέλει, διαφορετικά που μας βάζει σε υπερένταση, αλλά να κοιμόμαστε ή να το συνδυάσουμε το κρεβάτι με τον ύπνο μας. Πάμε στο επόμενο, είναι τι φταίει που δεν κοιμόμαστε τελευταία. Τελευταία, λόγω κορονοϊού και ελαίου κορονοϊού, δεν κοιμόμαστε τόσο πολύ. Πρώτον, υπάρχει συναισθηματική ανησυχία. Νομίζω ότι οι μικροί και μεγάλοι έχουν συναισθηματική ανησυχία λόγω κορονοϊού. Φαίνεται μάλιστα ότι οι μεγάλοι έχουν μεγαλύτερη συναισθηματική ανησυχία. Αυτό αποτυπώνεται και στο πόσο τελικά οι μεγάλοι ακολουθούν περισσότερο τα μέτρα αυτά τα οποία έρχονται. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν φαίνεται ότι αυτό αποτυπώνεται και στον ύπνο, που είναι περισσότερο διαδραγμένο στον μεγάλο σε ηλικία, άνω δηλαδή των 60 ετών. Έλλειψη φυσικής άσκησης. Δεν ασκούμαστε τελευταία. Κακή ψυχολογία την οποία έχουμε, και κακή και φυσική ψυχική απομάκρυνση
Από τον ένα στον άλλον. Ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό πάλι με έρευνα, η οποία μάλιστα είναι παλιότερη. Θεωρώ ότι τώρα τα πράγματα έχουν χειροτερέψει. Στον Ιούνιο περίπου, φαίνεται ότι μόνο ένα 85% των ανθρώπων, των Ελλήνων συγκεκριμένα, δίνουν χειραψία. Τώρα θεωρώ τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Άρα λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχει μια ψυχική φυσική απομάκρυνση των ανθρώπων, η οποία με κάποιο τρόπο αποτυπώνεται και στην ψυχολογία και στον ύπνο, αν θέλεις. Διάχει το άγχος για το αβέβαιο μέλλον το οποίο μπορεί να υπάρχει. Πάμε στο επόμενο. Χρήσιμες συμβουλές για ένα καλό ύπνο. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι καθιερώνω σταθερό ωράριο ύπνο. Πρέπει δηλαδή να έχω σταθερό ωράριο ύπνο. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι αν κοιμηθούμε τη μια μέρα, ξέρεις, στις 5 η ώρα, την επόμενη μέρα και ξυπνήσουμε στις 12 για παράδειγμα το μεσημέρι, την επόμενη μέρα δεν μπορεί να κοιμηθούμε στις 12 η ώρα το βράδυ. Συνήθως ο οργανισμός, ακόμα και στα jet lags, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να κερδίσει 1 με 2 ώρες περίπου την ημέρα. Δεν αναβάλω τον ύπνο όταν νιστάζω. Βγάζω τις ηλεκτρονικές συσκευές από το υπνοδωμάτιο. Δεν βλέπω τηλεόραση στο υπνοδωμάτιο, δεν το συνδυάζω, ειδικά αν έχω πρόβλημα με τον ύπνο ή ακόμα και τον υπολογιστή. Αποφεύγω βαριά γεύματα, αλκοόλα, ρίχνω ποτά, καφέ πριν τον ύπνο, χαρακτηριστικό ο καφές, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία όλα τα υπόλοιπα μπορούν να δημιουργήσουν γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση και να μας ξυπνήσουν στη μέση του ύπνου. Αποφεύγω τον πολύ ωραίο μεσημεριανό ύπνο, μέχρι 20 λεπτά είναι χαρακτηριστικό ότι πρέπει να υπάρχει ο μεσημεριανός ύπνος. Αποφεύγω τη σωματική άσκηση 3 ώρες πριν την κατάκληση, δηλαδή δεν πηγαίνω στο γυμναστήριο 3 ώρες πριν την κατάκληση, γιατί μπαίνω σε υπερένταση και χρησιμοποιώ το κρεβάτι για να έτσι ελαφρύνουμε την ατμόσφαιρα, μόνο για ύπνο ή σεξ, αν θέλεις, περνώντας το 85% του χρόνου μου στο κρεβάτι με το να κοιμάμαι, όπως λέγαμε και προηγουμένως. Μάλιστα. Νίκο Παπανικολάου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.